vlog ακόμα ξεκινά. Ένα καλοκαιρινό vlog με προορισμό την όμορφη Σύρο. Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε ήρεμες διακοπές και επιλέξαμε τη Σύρο ως έναν εναλλακτικό προορισμό για ήρεμες διακοπές. Για να φτάσουμε στη Σύρο, επιλέξαμε να πετάξουμε με αεροπλάνο προς τη Μύκονο και από εκεί να πάρουμε καράβι και να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μόλις μπήκαμε στο καράβι για Σύρο, περιμένουμε να ξεκινήσει και ανυπομονούμε να φτάσουμε στο νησί. Μας, Boutique Florence, που θα κάτσουμε εδώ πέρα 2 μέρες και τις επόμενες θα τα πούμε στη σουίτα μας. Και αυτό είναι το υπέροχο δωμάτιό μας στο Συριανό. Γεια σου αγάπη μου. Εντάξει, μπάνιο, ένα απλό μπάνιο παιδιά, έτσι κι αλλιώς για λίγο θα είμαστε. Και δείτε και θέα από εδώ το δωμάτιό, έχουμε θέα όλη τη θάλασσα. Ήρθαν και οι πίτσες μας παιδιά σε αυτό το ιταλικό μαγαζί που επιλέξαμε να φάμε. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε 4 διαφορετικές γεύσεις. Φαίνονται πετανόστιμες. Φαίνονται όντως πετανόστιμες. Ξεκινάμε νομίζω οπωσδήποτε. Αφού φάγαμε την καλύτερη ιταλική πίτσα στη Σύρο, κατευθυνθήκαμε στην πλατεία Μιαούλη, όπου στεγάζεται το Δημαρχείο της Σύρου και η Δημοτική Βιβλιοθήκη του νησιού. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Λοιπόν, σας δείξαμε πλάνο από την όμορφη Σύρο το βράδυ. Όπως βλέπετε και από εδώ είναι πανέμορφη, δείτε πίσω. Τα χρώματα όπως είναι η θάλασσα εδώ πέρα στο λιμάνι είναι... Πολύ μεγάλο κέντρο. Πήγαμε και την πλατεία Μιαούλη. Πολύ ωραία και μεγάλη πλατεία. Γενικά έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Και πολύ αέρα. Πολύ κόσμο, πολύ αέρα. Ωραίο νησί. Από ό,τι βλέπετε, το νησάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά η Σύρος μας έχει αφήσει μια πάρα πολύ καλή γνώμη προς το παρόν, είναι εντύπωσή μας, ναι. Είναι όντως πάρα πολύ καλή. Γενικά φυσάει πάρα πολύ, κάτι που δεν το περιμέναμε και ίσως να μην ακουγόμαστε και τόσο καλά επειδή φυσάει. Αύριο θα παραλάβουμε το αμάξι που έχουμε νοικιάσει από τα κτέλ κάτω στο λιμάνι και θα πάμε στην παραλία Αγκαθοπές στο Όνο. Γιατί αυτό μας σύστησαν εδώ πέρα, ότι είναι ένα από τα καλύτερα μαγαζιά, λένε, οπότε θα το δούμε. Number one beach bar. Number one beach bar και το Shell το ίδιο. Φυσικά, το οποίο θα πάμε μεθαύριο από ό,τι θυμάμαι στο πρόγραμμα. Έχουμε προγραμματίσει. Οπότε θα τα πούμε αύριο το πρωί. Θα τα πούμε αύριο το πρωί με θέα από παραλία. Με αυτή την ωραία τη θέα καθίσαμε στο Μάμο για ένα κοκτέιλ το βράδυ. Ο Παναγιώτης πήρε μπύρα. Μάμος. Στην παραλία μεγάλος γυαλός, δείτε πόσο όμορφος είναι. Πάει και μέχρι μέσα, γενικά φυσάει πάρα πολύ. Θα κάνουμε μια απόπειρα να πετάξουμε τον drone μας, θα σας δείξω και από ψηλά. Στο Όνο, στο beach bar που είχαμε κλείσει, σας είπαμε είναι πάρα πολύ ωραίο. Παραγγείλαμε καφεδάκια. Η παραλία, βλέπετε, είναι από τις πιο ωραίες που έχει το νησί. Είναι η παραλία Αγκαθοπές. Και σε λίγο θα πάμε να δούμε και τη θάλασσα. Παιδιά, δεν αντέξαμε. Το πήραμε το σούσι μας όπως τα Χανιά.
Είδε εδώ θέα και πάμε να δοκιμάσουμε αν είναι όμορφο και νόστιμο. Αφού φάγαμε το σούσι μας στην παραλία Αγαθοπές, ήρθε η ώρα να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για πίσω στην πόλη για να πάμε να δούμε το νέο μας δωμάτιο, τη σουίτα μας. Δεύτερη μέρα σήμερα στη Σύρο. Πήγαμε να κάνουμε την απολυτοποίηση μας βόλτα. Από ό,τι βλέπετε φυσάει βασικά πάρα πολύ. Έχουμε φτιάξει εδώ μαλλιά, τέτοια. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Γενικά αυτές τις μέρες. Καλό καιρός. Ο καιρός δεν μας έχει βοηθήσει σχεδόν καθόλου. Φυσάει πολύ. Η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή. Δηλαδή είναι στους 25 βαθμούς, 23. Και γενικότερα. Ο καιρός δεν είναι μαζί μας. Ήρθαμε στην πλατεία Μιαούλη. Γενικά θέλαμε να πάμε σε εκείνο το μπαράκι το Θεώσης, αλλά δεν το βρήκαμε. Είναι στην Άνω Σύρο και εμείς ακριβώς είμαστε κάτω στην Ερμοπολή. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το όνομα, σήμερα ήταν πάρα πολύ ωραίο το τσπάρι. Γενικά οικονομικό, ας πούμε σε σχέση όπως και το Σιέλ. Βασικά το Σιέλ θα το δούμε αύριο για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Δεν ξέρω, από το σούσι που φάγαμε δεν ήταν και τόσο, μα τόσο ωραίο. Δηλαδή, έχουμε φάει σίγουρα και καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Και για τα λεφτά, δηλαδή έκανε 24 κομμάτια 35 ευρώ. Ήτανε λίγο τσιπημένο για τα κυβικά του. 20 ευρώ είχε το σετ, να ξέρετε. 20 ευρώ το σετ. Μπροστά όμως. Ναι, μπροστά. Ας πούμε, είμαστε πάνω στα lounge. Τώρα κάτω εξαπλώστες δεν ξέρω κατά πόσο ήταν καλές και σωστές να είσαι εκεί και να μην είσαι πάνω στο beach bar και στον κόσμο. Γενικά ήταν ωραίο beach bar, αξίζει να το επισκεφτείτε. Και θα δούμε αύριο και το CL για να σας πω και μια ολοκληρωμένη άποψη και από εκεί. Θα αφήσουμε για κοκτέιλ στο Portrait Galleria. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Και ήταν και τα ποτάκια μας. Καλημέρα! Και την ανατολή του ήλιου από το δωμάτιό μας. Τώρα έχει αρχίσει να εξαφανίζεται το φεγγάρι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθε και το πρωινό μας. Είναι από το φούρνο κάποια πράγματα. Και έτοιμοι να φάμε. Τσιπουράδικο της Μερσίνης, ήταν μέσα στα σχέδιά μας, ήρθαν και τα πρώτα πιάτα και περιμένουμε με ανυπομονησία τα δεύτερα. Είδαμε τη Μητρόπολη του Νουσιού, τον Άγιο Νικόλαο, πήγαμε στα βαπόρια να εξερευνήσουμε την περιοχή και καθίσαμε για ένα κοκτέιλ, για να απολαύσουμε το βράδυ μας. Το καφέ μπαρ εστιατόριο «Τα Βαπόρια» είναι μια καλή επιλογή για να περάσετε ένα όμορφο βράδυ σε γενικά καλές τιμές και να απολαύσετε τη θέα που σας προσφέρει το σημείο εκεί. Καλημέρα! Το πρωινό μας.
Καλημέρα. Και τη Σινούλα μας. Ένα νέο καράβι ήρθε. Βλέπετε, έχει πάρα πολύ κύμα. Πάρα πολύ κύμα έχει σήμερα. Πιο πολύ από όλες τις μέρες. Πραγματικά. Και μέσα, άμα δεις, έχει ακόμα περισσότερο. Υπομονή, τι να κάνουμε. Ευτυχώς δεν φεύγουμε σήμερα. Πραγματικά ευτυχώς. Ας απολαύσουμε τώρα το πρωινό μας. Και τα λέμε από την επόμενη παραλία. Είσαμε στην Ιθάκη του ΑΗ. Δείτε εδώ πόσο όμορφα είναι τη Σιριανά στενά. Και περιμένουμε να έρθει το φαγάκι. Πραγματικά πεινάμε. Πάλι πουλ. Ήρθαν και τα φαγητάκια μας. Η Μοσχαρίσια δική μου και του Παναγιώτη Χοιρινή. Στην υγειά σου. Παιδιά, φάγαμε στο Ουσύρα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να σας βγάλω κάτι γιατί πεινούσαμε πάρα πολύ. Οπότε, ό,τι βλέπετε είναι ένα λεμοντσέλο και θα πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα. Καλημέρα! Φτάσαμε στο CL που είχαμε κανονίσει. Βλέπετε, ακόμα το στείνουν το μαγαζί γιατί 9 η ώρα ανοίγει. Θα βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες εδώ πέρα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και θα κατευθυνθούμε προς την περιοχή τα Βαπόρια. Το πρωινό μας εδώ πέρα και εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε κάποια φωτογράφηση, καμιά τέτοια ταινία. Και έχουμε θεά την όμορφη Σύρο στο CL. Μόλις φτάσαμε στη Μύκονο με το C-Bus, παιδιά, κοστίζει 2 ευρώ από το λιμάνι να σας φέρει στο κέντρο. Εμείς λέμε τώρα ότι έχουμε λίγο χρόνο να κάτσουμε για ένα καφεδάκι και μετά θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο από τη φάμπρικα της Μυκόνου με κτέλ φυσικά. Και το κέντρο της Μυκόνου, κατεβαίνουμε κάτω προς τη Μικρή Βενετία. Να τη Μικρή Βενετία, γίνεται χαμός, η αλήθεια είναι τώρα από κόσμο. Εμείς ήρθαμε εδώ έτοιμοι για το αεροδρόμιο. Παλεύουμε. Και φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Ό,τι βλέπετε γίνεται ένας χαμός. Ήρθαμε λίγο νωρίς, αλλά καλύτερα να σας πω την αλήθεια. Και πάμε να καθίσουμε για να αφήσουμε τη βαλίτσα μας να περιμένουμε. Πώς είναι η αναμονή? Η αναμονή είναι σκληρή. Μαύρησες. Και εσύ. Και φτάσαμε επιτέλους στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να παραλάβουμε βαλίτσες και το αμάξι μας. Και το vlog μας τελειώνει κάπου εδώ από τη Σύρο και λίγο Μύκονο.
Θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο vlog.